Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε αυτό εδώ το μακιγιάζ, το οποίο το εμπνεύστηκα και από το φόρεμα που φορούσα τις προάλλες, το οποίο έχει αυτό ακριβώς το χρώμα της σκιάς που έχω βάλει στο κάτω μέρος των ματιών μου, αυτό το aqua blue δηλαδή, ή πετρόλι μπορείτε να το πείτε. Αλλά το εμπνεύστηκα και από αυτή τη μεταβατική περίοδο που περνάμε τώρα, που δεν θέλουμε να αφήσουμε πίσω το μπλε της θάλασσας και του καλοκαιριού, αλλά ταυτόχρονα μπαίνουμε σιγά σιγά και στο φθινόπωρο με τους πιο πορτοκαλί θερμούς τόνους που έρχονται στο μακιγιάζ και έρχονται και γύρω μας στα φύλλα που θα αρχίσουν σιγά σιγά να πέφτουν. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σας θυμίσω όπως πάντα πόσο σημαντικό είναι να εγγραφτείτε στο κανάλι. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πατήστε τώρα το subscribe ή το κουμπί εγγραφή και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο και let's get started! Πρώτα λοιπόν θα κάνουμε τη βάση μας. Κανονικά αν ήταν πρωί θα χρησιμοποιούσα το Dermalogica Skin Perfect Primer που έχει και SPF 30. Επειδή όμως είναι βράδυ θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ της Smashbox που είναι και oil free, είναι το Photo Finish Pore Minimizing Primer. Και παιδιά δεν καταλαβαίνω πως μερικοί άνθρωποι μπορούν και κάνουν το μακιγιάζ των ματιών πριν από τη βάση τους. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ τρελό και πάρα πολύ περίεργο και ανάποδο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν το έχω με τίποτα. Για foundation θα χρησιμοποιήσω το Dior Backstage στην απόχρωση 4WO και είναι αυτό που έχω λατρέψει παιδιά τον τελευταίο καιρό και όλο το καλοκαίρι το φοράω, ειδικά αυτή η απόχρωση ταιριάζει απόλυτα στη μαυρισμένη επιδερμίδα μου και θα προσπαθήσω να κρατήσω και την επιδερμίδα μου σε τέτοιο επίπεδο μαυρίσματος. Δεν ξέρω αν θα είναι πολύ εύκολο βέβαια, αλλά μπορώ να σας κάνω ένα βίντεο, αυτό σκεφτόμουν, ότι ένα από τα επόμενα βίντεο να είναι το πώς μπορείτε να διατηρήσετε το μαύρισμα που αποκτήσατε στις διακοπές και πώς μπορείτε να το κλέψετε κιόλας, να το ενισχύσετε λίγο με αυτομαυριστικά προϊόντα. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια αν σας ενδιαφέρει, γιατί θέλω πάρα πολύ να μοιραστώ όλα αυτά που κάνω στη ρουτίνα μου για το αυτομαύρισμα μαζί σας. Θα βάλω άλλη μια στρώση, την οποία πάλι θα απλώσω με το πινέλο μου και ό,τι βλέπω ότι δεν έχει απλωθεί σωστά θα το περάσω από πάνω με το Beauty Blender. Και ενώ το foundation μου ξεκουράζεται για λίγο, θα περάσω στο concealer. Είχα ξεχάσει πόσο πολύ μου αρέσει αυτό εδώ το Huda Beauty, είναι στην απόχρωση Sugar Biscuit. Και παιδιά μου αρέσει και το απλικατέρ του και το χρώμα του, αλλά και το ότι χωρίς να το σετάρεις υπερβολικά δεν κουνιέται καθόλου και δεν είναι και πολύ βαρύ βασικά. Έχει πάρα πολύ ωραία κάλυψη. Δεν θα σετάρω τίποτα ακόμα γιατί τώρα θα χρησιμοποιήσω ένα προϊόν που όσοι παρακολουθείτε καιρό το κανάλι δεν θα το πιστεύετε ότι το χρησιμοποιώ και μ' αρέσει. Είναι αυτό εδώ το stick από την Fenty Beauty, είναι στην απόχρωση Mocha, είναι από τα Match Sticks. Και παιδιά το είχα χρησιμοποιήσει όταν το πρώτο είχα αγοράσει έτσι όπως το χρησιμοποιώ και σήμερα, αλλά με ένα foundation το οποίο ήταν matte, νομίζω το ίδιο foundation της Fenty. Και τις υπόλοιπες μέρες προσπάθησα να το χρησιμοποιήσω και με άλλα foundations και ήταν χάλια, δεν απλωνόταν με τίποτα, όπως βλέπετε τώρα απλώνεται μια χαρά πάνω σε αυτό. Και όταν το μπλένταρα, αυτό που συνέβαινε ήταν ότι μου μετακινούσε το foundation. Δεν μου άρεσε λοιπόν καθόλου, αλλά λέω όχι, θα βρω έναν τρόπο να το χρησιμοποιήσω, γιατί δεν το πετάξω, τόσα λεφτά έδωσα. Τώρα έχει γίνει από τους αγαπημένους μου τρόπους να κάνω λίγο bronzing πριν από το κανονικό bronzer που θα χρησιμοποιήσουμε σε λίγο και αυτό βρίσκω ότι κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στο μακιγιάζ μου τελικά. Το απλώνω με αυτό εδώ το Duo Fiber Brush από την MAC, δυστυχώς έχει σβηστεί ο αριθμός. Και τώρα ήρθε η ώρα να σετάρουμε τα πάντα, θα χρησιμοποιήσω την RCMA No Color Powder. Την έχω βάλει εδώ και θα κάνω εδώ φοβερό baking, όπως κάνω τον τελευταίο καιρό. Είναι μια πούδρα που δεν είναι βαριά, πιστέψτε με θα κρατήσει το μακιγιάζ όλη μέρα στη θέση του, με αυτή εδώ την τεχνική. Και θα δείτε πως η επιδερμίδα μου θα πιει όλη την πούδρα μέχρι να έρθει η ώρα να τη βγάλω από το πρόσωπό μου, να την τεινάξω. Αμέσως τώρα θα περάσω στο bronzer, θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ τη mini παλετίτσα από την Natasha Denona που παιδιά νομίζω ότι αξίζει 100% τα λεφτά της. Αυτά λοιπόν τα δύο προϊόντα είναι από τα αγαπημένα μου τον τελευταίο καιρό. Βρίσκω ότι αυτό το bronzer είναι πάρα πολύ κλασάτο, διακριτικό, ταιριάζει στις περισσότερες επιδερμίδες, στη δική μου σίγουρα πάρα πολύ. Και θα δείτε και το αποτέλεσμα που δίνει, αλλά και το highlighter μου αρέσει, παρόλο που έχει λίγο glitter, δηλαδή είναι εμφανές το glitter στην επιδερμίδα, παρόλο αυτά είναι και αυτό τόσο κλασάτο, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, πραγματικά μου αρέσει πολύ το αποτέλεσμα. Το φέρνω και στα μάγουλά μου, ελαφρώς εδώ πάνω στα μήλα,
και θα το φέρω και εδώ κάτω, στο σαγόνι λίγο. Και τώρα ήρθε η ώρα να βγάλουμε το baking. Το πινέλο που χρησιμοποιώ γι' αυτό και για να ανακατευτούν όλες οι πούδρες μεταξύ τους είναι από σεφορά το Pro Feather Weight Powder. Και αυτό που θα κάνω ως τελικό touch είναι να πάρω bronzer από εδώ ξανά, το πνάξω λίγο, και ξεκινώντας από τους κροτάφους θα το περάσω και στο υπόλοιπο πρόσωπο. Έχω λοιπόν το τόσο όσο bronzing και contouring που χρειάζομαι και πάμε σε ρούζ από την παλέτα της Zoeva Coral Spectrum. Θα συνδυάσω αυτές τις δύο αποχρώσεις και θα τις φέρω εδώ στα μήλα. Πολύ απαλά. Το πινέλο είναι από Wet n Wild. Για τα φρύδια σήμερα θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το Mini Molivi Brow Power από την IT Cosmetics. Είναι στην απόχρωση Universal Taupe και είναι στην ίδια φιλοσοφία, περίπου τριγωνικό μολύβι από τη μία πλευρά και βουρτσάκι από την άλλη, όπως τα περισσότερα που έχουν κυκλοφορήσει τον τελευταίο καιρό. Το συγκεκριμένο μου αρέσει πολύ γιατί ενώ είναι σκληρό δεν νιώθω ότι θα μου σπάσει και θα μου μείνει στο χέρι. Ταυτόχρονα όμως δεν λιώνει όταν πάω να κάνω την γραμμή και το σχήμα που θέλω στα φρύδια μου, οπότε το έχω βολευτεί αρκετά, μπορώ να πω. Αυτό το μολύβι λοιπόν ήταν δώρο με διάφορα άλλα προϊόντα σε mini size που έλαβα από το Cult Beauty, σας το έχω ξαναναφέρει αυτό το site. Είναι αγγλικό, δεν περνάει τελωνίο, είναι εντελώς safe για να παραγγείλετε προϊόντα. Και αυτή η τσάντα ήταν δώρο με κάθε παραγγελία βασικά, άνω των 140 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Και επειδή ήθελα να κάνω μια πολύ μεγάλη παραγγελία, ήταν ευκαιρία να πάρω και το δώρο, να γνωρίσω και πάρα πολλά προϊόντα που δεν είχα ξαναδοκιμάσει. Και πάμε να σας φέρω ακόμα πιο κοντά και να περάσουμε στα μάτια. Η παλέτα που θα χρησιμοποιήσω σήμερα είναι αυτή εδώ, από τη συνεργασία της I Love Sarah He με την Dose of Colors. Είχε κυκλοφορήσει πέρυσι και είναι μια πραγματικά από τις αγαπημένες μου παλέτες και θα ξεκινήσω από αυτό εδώ το χρώμα και θα το φέρω όπως πάντα εδώ κάτω από το φρύδι για να κάνουμε μια πολύ ωραία γλυκιά έτσι μετάβαση ανάμεσα στα χρώματα. Θα είναι το βασικό μας ουσιαστικά χρώμα που θα φαίνεται και αυτό που θα μας φέρνει και πιο κοντά στο φθινόπωρο. Μ' αρέσει να συγκεντρώνω το χρώμα εδώ μπροστά, αλλά και εδώ, σε αυτό το σημείο και αμέσως μετά να το απλώνω προς τα πάνω, αφήνοντας πολύ πολύ λίγο χώρο κάτω από το φρύδι. Το ίδιο θα κάνω και εδώ απ' έξω, γιατί θέλω το χρώμα να είναι πιο έντονο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σημείο. Με αυτό εδώ το πινέλο τώρα θα πάρω αυτό εδώ το κεραμιδί σχεδόν χρώμα και θα κρατήσω ανοιχτά τα μάτια μου για να δω πού διπλώνει το βλεφαρό μου και ακριβώς εκεί θα το τοποθετήσω για να κάνω ένα σβήσιμο και να δώσω ένα βάθος στο βλέμμα σε αυτό εδώ το σημείο, γιατί τα μάτια τα δικά μου είναι κουκουλωτά, οπότε γι' αυτό αναγκάζομαι και φέρνω τις σκιές λίγο πιο ψηλά. Θα φέρω τη σκιά και λίγο στο εξωτερικό εδώ δε του ματιού. Τώρα θα κάνω ένα νέο κόλπο που κάνω τον τελευταίο καιρό. Θα πάρω αυτό το μολύβι που είναι σκούρο καφέ και λέγεται Demolition από την Urban Decay και θα κάνω μια γραμμή πολύ κοντά εδώ στη γραμμή των βλεφαρίδων μου, η οποία δεν χρειάζεται να είναι τέλεια. Όσο πλησιάζω εδώ προς το εσωτερικό του ματιού θα το φέρω προς τα μέσα, μέσα στο μάτι και όχι απ' έξω. Και θα περάσω αυτό το μολύβι το ίδιο και στο μέσα μέρος του ματιού μου από πάνω. Και αμέσως μετά με αυτό εδώ το πινέλο θα το σβήσω λίγο. Το πινέλο που χρησιμοποιώ γι' αυτό είναι το Pro Precision Smudge πινέλο από τα Sephora. Ούτε το σβήσιμο μας ενδιαφέρει να είναι τέλειο, θα δείτε γιατί. Γιατί τώρα θα πάρω αυτή εδώ την bronzer σκιά και θα την τοποθετήσω με το δάχτυλό μου πάνω στο κινητό βλέφαρο επάνω από αυτό το μολύβι. Ίσα για να δώσουμε λίγο φως και να μην είναι πάρα πολύ σκοτεινό το βλέμμα μας εκείνο το σημείο. Βασικά θα τη συνδυάσω και με αυτή εδώ λιγάκι. Θα ξαναπάρω το πινέλο που χρησιμοποίησα στην αρχή και την κεραμιδή σκιά και θα έρθω εδώ στην εξωτερική γωνία να τονίσω λίγο το χρώμα το οποίο σβήστηκε και να κάνω και τη μετάβαση εδώ ανάμεσα στις δύο σκιές πιο ομαλή. Έχω ένα πινέλο σιλικόνης από την NYX με δύο πλευρές. Με την πιο μικρή πλευρά θα πάρω αυτή εδώ την απόχρωση που είναι πιο ασημή, πιο λευκή και θα τη βάλω εδώ στο εσωτερικό του ματιού ως inner corner highlighter.
Μπορείτε φυσικά να χρησιμοποιήσετε και ένα κανονικό πινέλο, αρκεί να το ψεκάσετε για παράδειγμα με ένα setting spray, για να κάνετε την εφαρμογή συγκεκριμένων σκιών που έχουν και λίγο glitter πιο συγκεκριμένη. Αλλιώς αυτό το πινέλο σιλικόνη, παιδιά, βολεύει πάρα πολύ. Θα περάσουμε στο κάτω μέρος των ματιών τώρα, με αυτό εδώ το μολύβι που λέγεται Smog και είναι και αυτό από την Urban Decay. Και αυτό που θα κάνω είναι μία γραμμή η οποία θα είναι αρκετά εμφανής στο κάτω μέρος του ματιού μου και θα το περάσω και στο εσωτερικό. Έχει ρεθιστεί εδώ λίγο το μάτι μου και δεν κάθεται τίποτα πάνω. Αλλά δεν πειράζει, θα το καταφέρουμε. Και για να βάλουμε και λίγο καλοκαίρι μέσα σε αυτό το φθινοπωρινό μακιγιάζ, θα πάρω με το πινέλο της σιλικόνης μου και την άλλη πλευρά, αυτή εδώ την πετρόλ να την πω, aqua μπλε να την πω σκιά και με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή θα την τοποθετήσω επάνω στο μολύβι. Φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε σκιά με χρώμα θέλετε, δεν είναι ανάγκη να έχει glitter ούτε να είναι μπλε, για να δώσετε έτσι ένα pop of color στο μακιγιάζ σας. Αλλά εμένα αυτός ο συνδυασμός μου αρέσει πάρα πολύ και τέριαζε και τέλεια με το φόρεμα που φορούσα τις προάλλες στο πάρτι της Αβέντα, όπου παρόλο που ήμουν DJ ήθελα να νιώθω και ως καλεσμένη. Glitter alert μέσα στο μάτι μου. Εν τω μεταξύ είχα, παιδιά, μια αλλεργική αντίδραση σε ένα μολύβι το οποίο είχε και γκλίτερ και χρησιμοποίησα τις προάλλες στα μάτια μου και χρειάστηκε να πάω στον οφθαλμίατρο. Είμαι με σταγόνες κορτιζόνης τώρα, τελευταία μέρα σήμερα, είμαι πολύ καλύτερα, οπότε ελπίζω να μην μου δημιουργήσει πρόβλημα αυτό το γκλίτερ. Πάω να βάλω βλεφαρίδες και επιστρέφω. Έβαλα λίγη μάσκαρα, χρησιμοποίησα τη Lash Princess False Lash Effect Mascara από την Essence. Έβαλα τις βλεφαρίδες μου, οι οποίες είναι καινούργιες. Είναι το μοντέλο 110, οι μαύρες από την Adele. Είχα πάρει αυτό το deluxe pack που είχε δύο ζευγάρια βλεφαρίδες και την κόλλα, αυτό το duo Eyelash Adhesive. Και τι θα κάνουμε τώρα για το τέλος? Ναι, να διώξουμε ό,τι glitter έχει πέσει κάτω από τα μάτια. Επίσης θέλω να πάρω πάλι το πινέλο σιλικόνης μου και να βάλω και λίγο highlighter κάτω από το φρύδι, από το ίδιο χρώμα που χρησιμοποίησαμε πριν. Και τώρα βλέπω μια τρεχούλα στο φρύδι και πετάει, οπότε θα βάλω και λίγο brow gel για να το κρατήσουμε στη θέση του. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το brow gel από την Catrice για να μην πετάνε τα φρυδάκια μου. Και πάμε να ολοκληρώσουμε το μακιγιάζ. Με τα χείλη έχω διαλέξει αυτό εδώ το μολύβι από την MAC, είναι στην απόχρωση Morning Coffee, και αυτό το gloss από την Jouer που, παιδιά, το έχω ερωτευτεί. Είναι φανταστικό gloss με αρκετό pigment, το βλέπεις στο χρώμα του δηλαδή, και δεν φεύγει, δεν είναι απλά gloss που γυαλίζει τα χείλη, μένει το χρώμα του για αρκετή ώρα εκεί, είναι στην απόχρωση Sunset. Λοιπόν, πάμε να σχηματίσουμε τα χείλη. Ελπίζω να είδατε το βίντεο που ανέβηκε την προηγούμενη εβδομάδα που σας δείχνω πώς κάνουμε τα χείλη μας πιο ζουμερά, Αν όχι, σας βάζω το link εδώ για να το δείτε μετά από αυτό το βίντεο. Και δείτε χρώμα που έχει το gloss. Είναι απίθανο. Έχει αυτή την λίγο ροδακινή απόχρωση που θα δέσει με το μακιγιάζ των ματιών, που είναι πιο θερμό. Και τέλος, setting spray. Fix Plus από την MAC. Λίγο αέρα και μην νομίζετε ότι ξέχασα να βάλω highlighter, δεν το ξεχνάω ποτέ. Επιστρέφω στην παλετίτσα μου Bronze & Glow από την Natasha Denona και με αυτό το Morphe πινέλο, είναι το M536. Θα πάρω λίγο highlighter, θα το τεινάξω οπωσδήποτε και θα έρθω εδώ. Oh yes! Yes, 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 yes! Και κάπως έτσι υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με μία δόση νοσταλγίας για το καλοκαίρι. Όπως πάντα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το σημερινό βίντεο. Like αν σας άρεσε. Μοιραστείτε το με τους φίλους σας, αφήστε μου τα σχόλιά σας. Φιλιά πάρα πολλά και θα σας δω στο επόμενο. Bye!